Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Αποστολίδης, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για το ερευνητικό του έργο στη φαρμακολογία του κατώτερου οροποιητικού συστήματος, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με ψηλό impact factor, χαρισματικός ομιλητής. Και σας ακούμε, κύριε Αποστολίδη, πάνω στην εισαγωγή, πάνω στο μικροβίωμα, με τα ερωτηματικά που έβαλε ο καθηγητής, ο κύριος Χατζηχρήστο. Ξεκινάω λοιπόν με τους ορισμούς τους οποίους θα θέλαμε να ξέρουμε και οι οποίοι δεν είναι και τόσο καθαροί ίσως. Βασικά είχα ένα θεματάκι στο πώς θα μεταφράσω το microbiota, το μεταγένωμα ήταν το πιο εύκολο και το microbiome. Λοιπόν, όρος λοιπόν μικροβιώτα τον απέδωσα ως μικροβιωτικό σύνολο και αναφέρεται ουσιαστικά στο σύνολο των μικροοργανισμών ενός περιβάλλοντος που ανιχνεύονται με μεθόδους όπως οι ακολουθίες του 16S ριβοσωμικού RNA που είναι η μέθοδος ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων, είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να ανιχνεύσει είτε ζωντανούς είτε νεκρούς μικροοργανισμούς. Λοιπόν, ο όρος μεταγένωμα αφορά στα γονίδια και γενώματα του μικροβιωτικού συνόλου και των πλασμιδίων που υποσημαίνουν το γενετικό δυναμικό αυτού, ενώ τελικά ο όρος μικροβίωμα είναι λίγο μάλλον πιο ευρύς, περιλαμβάνει και τα γονίδια και γενώματα του μικροβιωτικού συνόλου, καθώς και τα προϊόντα αυτού και του ξενιστή. Σε αυτά μέσα στο μικροβιωτικό σύνολο υπάγονται όχι μόνο τα μικρόβια, αλλά και αρχαϊκοί μικροοργανισμοί, μύκητες και ίοι. Οπότε, παρόλο που μιλάμε για μικροβίωμα, δεν μιλάμε μόνο για μικρόβια. Ναι, ήταν κλασικό. Λοιπόν, πού εντοπίζεται το μικροβίωμα? Το κλασικό που ξέρουμε όλοι βέβαια είναι το γαστρεντερικό. Ωστόσο, εκτός από το γαστρεντερικό υπάρχουν και οι εκτεθειμένοι ιστοί που είναι οι αναμενόμενοι, είναι το δέρμα, το ανώτερο αναπνευστικό και, και το ουρογεννητικό. Ωστόσο, ξενιστές ιστοί, τέλος πάντων ξενιστές που προηγούμενα θεωρούνταν στήρι, πλέον δεν θεωρούνται, όπως για παράδειγμα ο εγκέφαλος, η μαστή, ο πλακούντας και το οροποιητικό πέραν της ουρίθρας. Λοιπόν, μερικά νέα δεδομένα. Πριν 2 χρόνια είχαμε μιλήσει πάλι λίγο για το μικροβίωμα, είχαμε παρουσιάσει και ένα case study με τον Τάσο τον Αθανασόπουλο. Εκεί μιλούσαμε για το κακό ίσως ρόλο του μικροβιώματος και τις σχέσεις του με τις ουρολοιμώξεις. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν και φαίνεται ότι το μικροβίωμα, ιδίως το βασικό μικροβίωμα του εντέρου, φαίνεται να παίζει ένα ρόλο κλειδί στην ομοιόσταση, ρυθμίζοντας καταστάσεις καλής υγείας και παθήσεων όχι μόνο στο έντερο, αλλά σε απομακρυσμένα επίσης όργανα και συστήματα. Ένα παράδειγμα είναι η συσχέτιση χρόνιας λίμωξης με το Clostridium difficile με τον καρκίνο του εντέρου, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση του μικροβιώματος του εντέρου με τις λειτουργίες του εγκεφάλου, του καρδιαγγειακού, του μυοσκελετικού συστήματος και με μεταβολικές ακόμα διαταραχές. Και το πιο κλασικό παράδειγμα είναι η συσχέτιση μεταξύ του άξονα, όπως περιγράφεται πλέον, εγκεφάλου εντέρου και το ρόλο του στην νόσο Πάρκινσον. Η νόσος Πάρκινσον λοιπόν χαρακτηρίζεται από αυτή την α-συνουκλεϊνοπάθεια που επηρεάζει όλα τα επίπεδα του άξονα εγκεφάλου εντέρου. Η α-συνουκλεϊνή είναι μια πρωτεΐνη που έχει δομικό χαρακτήρα και έχει σχέση με την ακεραιότητα ίσως της μεμβράνης στο νευράξονα. Οι νευρεκφυλιστικές αλλοιώσεις στην νόσο Πάρκινσον συνοδεύονται από γαστρεντερικές διαταραχές που είτε προηγούνται ή ακολουθούν τη διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Φαίνεται λοιπόν ότι η δυσλειτουργία του μικροβιωτικού άξονα εγκεφάλου εντέρου είναι σημαντικός παράγοντας στην παθογένεια της Πάρκινσον και διερευνάται και πιθανός ρόλος στην θεραπεία αυτής. Πώς γίνεται το έντερο να επηρεάζει τον εγκέφαλο? Θεωρείται ότι πιθανώς αποτελεί πύλη εισόδου ενός δυναμικού περιβαλλοντικού παράγοντα που αποτελεί το έναυσμα για τις παθολογικές διεργασίες. Και εδώ είναι το ίδιο paper, το οποίο περιγράφει ή προσπαθεί τουλάχιστον να αναλύσει τη σχέση μεταξύ αυτού που περιγράφεται ως δυσβιωτική κατάσταση στο έντερο, δηλαδή διαταραχή του μικροβιώματος
του φυσιολογικού, ας το πούμε, μικροβιώματος του εντέρου, αυξημένης διαπερατότητας του εντέρου και νευρολογικών διαταραχών. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το σύστημα, την αλληλεπιδράσεων, φαίνεται να παίζει το εντερικό νευρικό σύστημα και η άλλη επέκταση του συστήματος είναι η διαπερατότητα του επιθυλίου και των διάμεσων ιστών του εντέρου, η ενεργοποίηση του ενασωπητικού συστήματος του βλενογόνου του εντέρου, καθώς επίσης και διαταραχές στο μικροβιωτικό σύνολο. Έτσι, με δύο προτάσεις θα θέλουμε να το βάλουμε αυτό. Οι μεταβολές στην εντερική διαπερατότητα οδηγούν σε μετάθεση μικροβίων και ενδοτοξινών διαμέσου του επιθυλιακού φραγμού, πυροδοτώντας ανοσολογικές αντιδράσεις με την παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων. Και η ενεργοποίηση τόσο των εντερικών νευρώνων όσο και κυττάρων γλίας μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογική διαταραχή που εξαπλώνεται κατά μήκος των νευραξώνων με σύνδεση πλέον του εντέρου και του εγκεφάλου, οδηγώντας στις διαταραχές που φαίνεται να σχετίζονται με την νόσο Πάρκινσον. Αυτά δεν έχουν καθαρά αποδειχτεί. Ωστόσο, η έρευνα πάνω στο μικροβίωμα φαίνεται να ανθεί. Εδώ βλέπετε μια σειρά μελετών στο μικροβίωμα του κυρίως του ουροπιογενετικού τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες με διάφορες καταστάσεις, με σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, πάντα σε συσχέτιση με υγιείς εθελοντές, σε ασθενείς με διάμεση κυστίτιδα, σε ασθενείς με πρόπτωση οργάνων της πιέλου, με ακράτεια ούρων, δεν ξέρω αν παρέλειψα κάποιες άλλες καταστάσεις. Πάντως βλέπετε την πληθώρα των γενών διαφόρων μικροβίων τα οποία δεν ανιχνεύονται με τις φυσιολογικές γνωστές καλλιέργειες ούρων και βλέπετε τη σαρωτική παρουσία στα περισσότερα σαν πρώτο έβριμα τους λακτοβάκυλους ακολουθούμενους από τα άλλα διάφορα γέννη. Και εκείνο που φαίνεται είναι ότι το μικροβίωμα του κάθε ιστού, ας το πούμε, είναι πιθανώς διαφορετικό και μοναδικό. Έτσι, ένα μοναδικό μικροβίωμα στο ροπιτικό, το οποίο είναι διαφορετικό από το εντερικό και το κολπικό μικροβίωμα. Άρα, λοιπόν, ότι το περιβάλλον των ούρων πέραν της ουρίθρας είναι στήρο μικροβίων, μπορούμε να πούμε πλέον καθαρά ότι είναι ένας μύθος. Ας δούμε όμως ποιος είναι ο πιθανός ρόλος του μικροβιώματος του ουροποιητικού. Σας είπα προηγουμένως για το ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου, αλλά η έρευνα φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε αντίστοιχες καταστάσεις στο ρόλο του μικροβιώματος του ουροποιητικού, είτε σε καλές είτε σε κακές, ας το πούμε, καταστάσεις. Και ένας φαίνεται βασικός ρόλος, γιατί υπάρχουν αυτά τα μικρόβια στο ουροποιητικό από μόνα τους, ας πούμε, είναι, φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο στην ομοιόσταση. Εδώ βλέπετε διάφορα σημεία είτε στο ουροθύλιο, είτε σε συνδυασμό μόνο με διάφορους άλλους παράγοντες μικροβίων. Βλέπετε τα σημεία στόχους, τα οποία θα τα αναλύσω στην επόμενη διαφάνεια, ένα προς ένα. Λοιπόν, τα βακτήρια λοιπόν μπορεί να παράγουν νευροδιαβιβαστές που αλληλεπιδρούν με το νευρικό σύστημα. Τα παρασιτικά βακτήρια, ας το πούμε αυτό το μικροβίωμα δηλαδή, μπορεί να υπερνικήσουν τα παθογόνα για κοινές πηγές ενέργειας. Τα βακτήρια μπορεί να παίζουν ρόλο στη ρύθμιση και συντήρηση των συνδέσμων μεταξύ επιθυλιακών κυττάρων, μπορεί να παράγουν αντιμικροβιακούς παράγοντες που σκοτώνουν τα παθογόνα μικρόβια, μπορεί να ενισχύουν τις επιθυλιακές άμυνες καθώς και τη συνολική ανοσοποιητικό σύστημα που σχετίζεται με το ροπιτικό, μπορεί να αποδομήσουν επιβλαβή στοιχεία, μπορεί να είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη του ροπιτικού, συμπεριλαμβανομένου του ροθυλίου, του ανοσολογικού συστήματος και του περιφερικού νευρικού συστήματος στην ουροδόχο κύστη και γειτονικούς ιστούς. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσουν και ένα φραγμό, εμποδίζοντας την πρόσφαση των παθογόνων στο ουροθύλιο. Άρα, λοιπόν, βλέπετε ένα πολυεπίπεδο μηχανισμό προστατευτικό και ρόλο στην φυσιολογική ομοιόσταση. Από πού προέρχεται όμως αυτό το μικροβίωμα, το οποίο είναι φυσιολογικό εντός εισαγωγικών? Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά τα οποία είναι υποδιερεύνηση. Είναι γενετικοί παράγοντες του ξενιστή που καθορίζουν τον βακτηριακό επικισμό του κάθε οργανισμού και του κάθε ιστού ξεχωριστά. Υπάρχει παράλληλη εξέλιξη των βακτηρίων με τον ξενιστή από τότε που γεννιόμαστε? Ποιοι υποδοχείς και η βάση για την επιλογή των βακτηριακών ειδών του επικισμού αυτού? Ένα κλασικό παράδειγμα, το οποίο μια κατάσταση που μελετιέται, είναι τα παιδιά των γυναικών με υποτροπιάζουσα ουρολοιμόξη, τα οποία είναι επίσης επιρρεπείς σε υποτροπιάζουσα ουρολοιμόξη, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό οφείλεται σε κληρονομικότητα, αν οφείλεται σε μεταφορά μικροβίων κατά την παιδική ηλικία ή αν οφείλεται σε επικισμό που γίνεται κατά το κετό. Αποτελεί όμως ένα ερευνητικό στόχο για αναστροφή
αυτής της κατάστασης, με τον τεχνικό επικισμό νεογνών που γεννήθηκαν με κεσαρική μέσω προβιωτικών, ο οποίος εφαρμόστηκε επιτυχώς για την πρόληψη IgE σχετιζόμενων αλλεργιών. Και θα δείτε λίγο το ρόλο της πρόληψης και σε άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με το ροπιτικό. Εδώ είναι οι επίκτητοι μηχανισμοί που θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία μικροβιώματος. Δημιουργία βακτηριακών ρεζερβουάρ σε ασθενείς με οξείες λοιμώξεις. Μπορεί να έχουμε διείσδυση, για παράδειγμα, του κολοβακτηριδίου αλλά και του εντεροβακτηριδίου στο κυταρόπλασμα των ορυθριακών κυττάρων, καθώς και μακροχρόνια παραμονή βακτηριακών ρεζερβουάρ ενδοκυτάρια. Και εδώ βλέπετε κάποιες εντυπωσιακές εικόνες, όπου βλέπετε τα ορυθριακά κύτταρα και τον επικισμό εδώ πέρα από κολοβακτηρίδιο ή εντεροβακτηρίδιο, ανάλογα με το paper το οποίο έχω κάνει citation. Και εδώ βλέπετε σε ανάλυση ήδη το βακτηριακό DNA με μπλε μέσα στο κύτταρο. Πώς σχετίζονται όμως όλα αυτά? Ήδη πριν από 2 χρόνια είχα παρουσιάσει κάποιες διαφάνειες, τις οποίες κάποιες από αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, συσχέτιση μεταξύ μικροβιώματος και καταστάσεων από το κατώτερο ροπιτικό, λειτουργικών καταστάσεων. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε αυξημένη συχνότητα επικισμού, βλέπετε τη σαφή διαφορά ανάμεσα σε ασθενείς με LATS και σε υγιείς ασθενείς όσον αφορά τον επικισμό των ουροθυλιακών κυττάρων με βακτήρια. Λοιπόν, μια μακρά σειρά από μικρόβια τα οποία ανιχνεύονται όλα με αυτή την μέθοδο του 16S rRNA sequencing, που δείχνουν διαφορετικό μικροβίωμα ουροθυλιακών κυττάρων. Βλέπετε διαφορετικές μαύρες έναντι λευκών στυλών σε κάθε μικρόβιο, σε ασθενείς με χρόνια συμπτώματα από το κατώτερο ροπιτικό σε σχέση με ομάδα ελέγχου. Και μια κατάσταση η οποία έχει μελετηθεί αρκετά είναι φυσικά η ακράτεια των ούρων ή είναι υποδιερεύνηση πλέον σε μεγάλες μελέτες. Το μικροβίωμα γυναικών με ακράτεια από έπηξη συγκρίθηκε με ακράτεια από προσπάθεια και με υγιείς εθελοντές και φαίνεται ότι είναι σαφώς διακριτό αυτό των γυναικών με επιτακτικού τύπου ακράτεια από αυτές με ακράτεια προσπαθίας. Υπάρχουν επιπλέον στις γυναίκες με ακράτεια από έπηξη 2 διακριτές ομάδες μικροβιώματος. Ασθενείς με ακράτεια προσπαθίας είχαν σημαντικά πιο περιορισμένο φάσμα μικροβιώματος σε σχέση με αυτές που έπασχαν από ακράτεια από έπηξη. Και η παρουσία βακτηριακού DNA στα ούρα σχετιζόταν με αυξημένη συχνότητα επεισοδίων επιτακτικής ακράτειας. Άρα, επιδημιολογικά έχουμε πολλά δεδομένα τα οποία να στηρίζουν τη συσχέτιση μικροβιώματος με καταστάσεις από το κατώτερο ολοποιητικό. Εδώ βλέπετε μια ανάλυση πάλι των μικροβίων. Συνολικά όμως, βλέπετε ότι υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα σε γυναίκες που έχουν ακράτεια επιτακτικού τύπου και σε γυναίκες που δεν έχουν ακράτεια επιτακτικού τύπου. Και οι κύριες διαφορές είναι εδώ στις μπλε στήλες που είναι οι λακτοβάκυλοι, είναι στις κεραμιδείς στήλες που είναι οι γκαρντνερέλας, είναι σε αυτήν εδώ τη γαλάζια στήλη που είναι ο σταφυλόκοκκος και είναι στις πράσινες στήλες που είναι τα εντεροβακτηρίδια. Και εδώ είναι πιο αναλυτικά λίγο από το ίδιο paper, ποια είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα διάφορα, από τα είδη των μικροβίων που ανιχνεύτηκαν πέρα από τις κλασικές καλλιέργειες τεχνικές. Να μην σας κουράσω με αυτά. Εδώ και πάλι βλέπετε το σύνολο των γενών των μικροβίων, το οποίο είναι σαφώς αυξημένο σε γυναίκες με ακράτεια επιτακτικού τύπου σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έχουν ακράτεια επιτακτικού τύπου. Επιπλέον, βρήκανε αυξημένα δυνητικά ουροπαθογόνα και λιγότερους προστατευτικούς λακτοβάκυλους στα ούρα γυναικών με υπερδαστήρια κύστη και ακράτεια ούρων. Και ήδη από το... Κύριε καθηγητά, να διακόπτουμε, γιατί είναι η ερώτηση η οποία έρχεται από όλους μας, από τα χείλη όλων μας. Okay. Γιατί? Γιατί τι? Γιατί είναι διαφορετικά στους τύπους ακράτεια. Τι προτείνουν οι συγγραφείς, ο reviewer, δεν το ρώτησε, τι έγινε? Μπορούμε να επεμβαίνουμε, κύριε καθηγητή? Δεν νομίζω ότι μπορούν να προτείνουν κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καινούργια. Απλά το θέμα είναι να γίνει διάκριση πιθανώς του αυτού που είναι φυσιολογικού μικροβιώματος. Εμένα μου πάει το μυαλό μου ότι η μία έχει σχέση με το νευρικό σύστημα, έτσι, η επιτακτική. Είδαμε ήδη τη σχέση του μικροβιώματος με το νευρικό σύστημα. Mm-hmm.
Οπότε, ενώ η άλλη δεν έχει, τόσο έστω, γιατί και το στρες είναι genuine, είναι άλλο θέμα αυτό. Οπότε πάει το μυαλό μου λίγο σε αυτό που λέμε υπερδραστήρια κύστη, μήπως ένα κομμάτι είναι τελικά αλλαγή του μικροβιώματος, αυτή είναι η αιτιολογία, μήπως. Λογικά είναι αυτό, δηλαδή θα δούμε και στις επόμενες διαφάνειες είναι ότι ακριβώς ότι αυτό το μικροβίωμα το οποίο εντός εισαγωγικών θεωρείται φυσιολογικό που υπάρχει σε κάθε ιστό και τα λοιπά διαταράσσεται. Το θέμα είναι σε ποια σημεία έρχεται αυτή η διαταραχή, ποιος είναι ο τύπος διαταραχής και πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν νομίζω ότι ξέρουμε ακόμα να τις απαντήσεις. Αλλά μας ανοίγει ένα δρόμο για αιτιολογική προσέγγιση, ενώ σήμερα έχουμε μόνο συμπτωματική. Ό,τι φάρμακο έχουμε είναι συμπτωματικό. Δεν έχουμε αιτιολογική. Δηλαδή, εάν προχωρήσει η έρευνα και μπορούμε με ίσως κάποια πολύ απλά σκευάσματα που και φθηνά μπορούμε ίσως να παρέμβουμε. Αυτά, ναι, αυτά έχουν διάφορα θέματα όπως θα δούμε παρακάτω, ακόμη και νομικά θέματα ισχύουν όσον αφορά το τι μικρόβια μπορείς να χορηγήσεις σε κάποιον τα οποία δεν υπάρχουν φυσιολογικά στις τροφές. Έτσι, αυτό είναι στη σχέση μικροβιώματος με την ουρολιθίαση, το οποίο θα δείξω παρακάτω. Λοιπόν, να κάνω και μια τεχνική ερώτηση για να μην να διακόψω. Ναι. Αυτές οι μέθοδοι ανίχνευσης είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση, είναι κάτι που γίνεται, που είναι δύσκολο και ακριβό, λέει και ο κ. Μητρόπουλος. Ναι, αφού το ξέρει και ο κ. Μητρόπουλος. Λογικά είναι, είναι κάτι πέρα από τις απλές τις καλλιέργειες, δεν ανιχνεύονται. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ πιο αργές οι τεχνικές αυτές. Θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο ανάπτυξης, οπότε δεν συμφέρουν. Αυτές που ανιχνεύουμε, λοιπόν, τα μικρόβια που ανιχνεύονται με τις κλασικές καλλιέργειες είναι αυτά τα οποία αναπτύσσονται ταχύτατα και αυτά που βλέπουν πρώτα. Οπότε αυτά τα οποία αναπτύσσονται με πολύ πιο βραδείς ρυθμούς. Δεν ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Θέλει sequencer για να το δει. Είναι φοβερά πολλοί έξοδες. Εύκολες, όλα αυτά. Απόστολα, επειδή δεν καταλαβα, αυτή τη στιγμή έχουμε παρατηρήσει σαν να υπάρχει μια συσχέτιση στην αλλαγή του μικροβιώματος με, παραδείγματος χάρη, την ακράτη αυτή που περιγράφεις. Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση αιτιολογική τελικά ή απλώς βλέπουμε αυτή την παρατήρηση? Έχουμε φτάσει σε αυτό το... Βλέπουμε αυτή την παρατήρηση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που... Επομένως, δεν γνωρίζουμε δηλαδή τελικά κάτι παραπάνω στο... Δεν γνωρίζουμε, κάνουμε μόνο υποθέσεις. Κατά πόσο, εντάξει, είναι μεταφορές, αυτά είναι διαταραχές του μικροβιώματος του εντέρου, οι οποίες επηρεάζουν και την ουροδόχο κύστη. Θα δούμε παρακάτω σε διαφάνειες μεταβολές ηλικιακές, μεταβολές με την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας κτλ. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν. Το πώς ανακατεύονται τα μικροβιώματα και τι ακριβώς συμβαίνει μετά. Πάντως εγώ, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα, αυτό που εμένα με συγκλώνησε και το έβαλα σαν θέμα, είναι ότι πραγματικά ένα δόγμα ιερό της ουρολογίας περιστήρων ούρων καταρρύπτεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα δόγμα σκληρό. Δεν καταρρύφθηκε κανένα δόγμα, κύριε Χαρακώστος, σε αυτή την ιστορία. Είναι γιατί ο ορισμός στήρα ούρα, ή μάλλον στήρα, βασίζεται στην κλασική καλλιέργεια για κοινά παθογόνα μικρόβια. Άρα λοιπόν με αυτήν τον ορισμό είναι στήρα τα ούρα. Με μία παρέμβαση. Με τα παθογόνα, τη δυνατότητα. Ναι, η έννοια του μικροβιώματος έχουμε να κάνουμε με εντελώς διαφορετικό. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον ορισμό του στήρου τότε. Εντάξει, αλλά μην το προχωράμε. Στήρα ούρα, καλλιέργεια ούρων στήρα, σημαίνει μία ανάπτυξη των κοινών παθογόνων μικροβίων τα οποία αναζητάμε με τις συγκεκριμένες τεχνικές. Ή μπορώ να σας δώσω έναν άλλο ορισμό, ότι στήρα ούρα είναι με βάση τις εξετάσεις που είναι τώρα διαθέσιμες, οι οποίες είναι εξετάσεις άπειρων δεκαετιών, χωρίς εξέλιξη. Η αντίστοιχη ιστορία με χωρίς την ολιγομεταστατική νόσο στον καρκίνο του προστάτη και όλα τα καινούργια PET και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά να ξέρουμε για το... Ο κύριος Αποστολίδης έκανε μια εξαιρετικά καλή διαφοροποίηση της έννοιας του παθογόνου και του παρασιτικού. Αν να πάμε λίγο πιο πίσω στην... Δεν χρειάζεται να πάτε εσείς, αλλά
την κάνατε τη διαφοροποίηση κανονικότατα σε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να καταλάβουμε. Σαφέστατα, αλλά μου φαίνεται εμένα ότι έχουμε ένα καινούριο, ας το πω έτσι, χοντροειδώς λειτουργικό σύστημα εκεί, που δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει. Ξαναγύρισε, προχωρήσαν τα πράγματα σε σχέση με τα νανοβακτηρίδια που μιλάγαμε πριν από μερικά χρόνια για την ηθίαση και το ρόλο της στους στουρβίτες και όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίζω. Okay. Λοιπόν, εδώ λοιπόν οι συγγραφείς που ήταν από τους πρώτους, ήταν από, από το Λονδίνο το paper, ήταν από τους πρώτους είναι ο James Malone Lee, που είναι λίγο έτσι αιρετικός της ουρολογίας, που άρχισε να ψάχνει τη συσχέτιση μεταξύ μικροβιώματος και ρολιμόξεων και είπαν, ας πούμε, ότι ίσως, αν θέλουμε να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, μια πολυμικροβιακή κυστική λίμωξη σε γυναίκες με επίμονα συμπτώματα από το κατώτερο ορυπητικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση, γιατί δεν ξέρουμε αν χορηγώντας, ας πούμε, αντιβιωτικά κατάλληλα για κάποια από αυτά τα μικρόβια, κατά πόσο θα αλλάξει και η συμπτωματολογία από το κατώτερο ορυπητικό. Δεν υπάρχουν ακόμα τέτοιες μελέτες σε βάθος χρόνου, τέλος πάντων, που να μας δείξουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το σίγουρο είναι ότι χορηγώντας αντιβιωτικά επηρεάζουμε σαφώς αυτό το υπάρχον μικροβίωμα, με όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό που δεν τις ξέρουμε ακόμα καλά. Αλλά πιθανώς θα τις δούμε παρακάτω σε κάποιες από τις άλλες παθήσεις. Εδώ λοιπόν κάποιες ίσως πιθανές αναθεωρήσεις, έτσι τις θεώρησα και αυτές αρκετά αιρετικές και τις έβαλα μέσα. Και επειδή άκουγα προηγουμένως έναν συνάδελφο που μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε να πιει πολλά νερά, λοιπόν η πρώτη μου πρόταση ήταν αυτή. Ναι, είναι μια από τις κλασικές πρακτικές λοιπόν της ουρολογίας, ότι καθαρίζουμε μηχανικά τα μικρόβια από την ουροδόχο κύστη πίνοντας πολλά νερά στην κυστίτιδα. Αυτό όμως μπορεί να έχει και κάποιους άλλες παρενέργειες που δεν τις αντιλαμβανόμαστε, ότι η αυξημένη λοιπόν πρόσληψη νερού μπορεί να οδηγήσει στην αραίωση προστατευτικού παράγοντα των ούρων που εμποδίζει την αναπόθεση μικροβίων, καθιστώντας τον αναποτελεσματικό τελικά. Και αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη θεραπεία, κυρίως προς το παρόν από ό,τι φαίνεται των καθετηριακών ουρολιμόξεων. Εκείνο που προτείνουν οι συγγραφείς είναι να υπάρχει μια σταθερή, ίσως λίγο αυξημένη πρόσληψη υγρών, χωρίς τα τρελά σκαμπανεβάσματα που προτείνουμε τέλος πάντων στις διάφορες ενεργές ουρολιμόξεις. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη, λίγο ανατρεπτική, ήταν αυτή που λέει ότι η βουπροφένη είναι εξίσου αποτελεσματική με την σιπροφλοξασίνη, λοιπόν, στην οξία κυστίτιδα, και αναμένονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης πάνω σε αυτό, το οποίο μάλλον θα επαληθεύσουν αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Λοιπόν, παρά την αυξημένη βακτηριακή αντίσταση στα αντιβιωτικά, γνωρίζουμε επίσης ότι χρησιμοποιούμε μακροχρόνια χημειοπροφύλαξη, έχουμε ασθενείς με υποτροπιάριους ρολιμόξεις και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δώσει τρίμηνες τουλάχιστον χαμηλές αντιβιωτικές αγωγές σαν θεραπεία πρόληψης ή και αντιμετώπισης, τέλος πάντων, για εξερίζωση μικροβίων κτλ. Για να δούμε όμως τι άλλους κινδύνους ενέχει αυτή. Είναι η δημιουργία, ο κίνδυνος δημιουργίας αθεκτικών βακτηρίων, που είναι γενετικά όμοια, λέει, με τα κλασικά στελέχη, όμως είναι πιο fit, έτσι δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω στα ακριβώς στα ελληνικά, είναι πιο ικανά να διεισδύσουν στο ουροθύλιο, αποτελώντας λοιπόν πηγή επαναλίμωξης, αλλά και τροποποιώντας το υπάρχον μικροβίωμα, το οποίο ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, σεξ και μικροβίωμα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Οι ορμονικές μεταβολές της εφηβείας και της εμμηνόπαυσης φαίνεται ότι σαφώς συνδέονται με αλλαγές στο μικροβίωμα. Οι πιο σημαντικές μεταβολές είναι αυτές της σύσταση του κολπικού μικροβιώματος σε λακτοβάκυλους. Και η σεξουαλική δραστηριότητα φαίνεται ότι συνοδεύεται από μεταβολές φυσικά τόσο του ρυθρικού όσο και του κολπικού μικροβιώματος. Το περιναϊκό μικροβίωμα, αυτά τα είχα παρουσιάσει και πριν 2 χρόνια, θεώρησα ότι ήταν καλό λίγο να συνδεθούν με αυτό. Φαίνεται να σχετίζεται με ιδιοκολπίτητες και ορολιμόξεις. Βλέπετε τις διαφορές στα διάφορα παθογόνα. Εδώ είναι οι στατιστικές σημαντικότητες. Βλέπετε σε παιδιά, σε έφηβους με έδιο
κολπίτιδες, πολύ περισσότερα ουροπαθαγώνα στα swab, στα επιχρήσματα τέλος πάντων που παίρνουν από το περίνο και από την ουρίθρα σε σύγκριση με... Συγγνώμη, κύριε Αποστολίδη, στο τελευταίο Nature Review που αποτύχει σε ένα αεροπλάνο, το είδα, διορθώστε με, βάζουν και τους ιούς στο μικροβίωμα, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ, συνεχίστε. Λοιπόν, πάμε στο... σε εξελουκά ενεργούς έφηβους άντρες τώρα. Κολπικά βακτήρια βρίσκονται στη στεφανιά άβλακα και στην περιφερική ουρίθρα ως αναμενόμενο. Διαφορετικά γένη μικροβίων φαίνεται να απικίζουν τη στεφανιά άβλακα σε περιτομημένους και μη περιτομημένους έφηβους άντρες. Δεν θυμάμαι αν το paper κάνει και συσχέτιση με ενεργές ουρολοιμώξεις, αλλά θα το δούμε λίγο στο case study ίσως αυτό. Άφησε κάποιες διαφάνειες και για το case study. Οι αντιμικροβιακοί παράγοντες του προστατικού υγρού μετά την εφηβεία, αλλά και τα διάφορα spermicidal, σπερμοκτόνοι παράγοντες που υπάρχουν σε προφυλακτικά κτλ., μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα των ούρων τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Και τόσο η προκτική επαφή όσο και ο στοματικός έρωτας εκθέτουν τους άντρες σε δύο διαφορετικά άτυπα για τον άντρα μικροβιακά περιβάλλοντα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό που δεν το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, το φυσιολογικό μικροβίωμα εντός εισαγωγικών φαίνεται ότι μπορεί να αλληλεπιδρά επίσης με διάφορες περιβαλλοντικές τοξίνες, με βαρέα μέταλλα, με πολυκυκλικούς αρωματικούς συνδρογονάνθρακες, με ντομοκτώνα, με πλαστικά μονομερή, με οχρατοξίνες. Οι οχρατοξίνες, δεν ξέρω αν τις ξέρετε καθόλου, ούτε εγώ τις ήξερα, τις βρήκα στο Wikipedia, ότι είναι κάποιες μυκητοτοξίνες τέλος πάντων, οι οποίες υπάρχουν σε καθημερινά πράγματα, στα δημητριακά, στον καφέ, στο κόκκινο κρασί ίσως, και μπορούν επίσης, λέει, να βρεθούν και στο, φυσικά στο κρέας των ζώων που καταναλώνουμε, και είναι δυνητικά καρκινογόνοι παράγοντες. Λοιπόν, και τα οργανικά στοιχεία. Λοιπόν, η αλληλεπίδραση λοιπόν με τοξίνες, γράφει το review article, που αποβάλλονται στα ούρα, μπορεί να οδηγήσει σε γνωσιακές διαταραχές, σε νεφρικές βλάβες και σε ουρολογικούς καρκίνους. Και ερχόμαστε λοιπόν λίγο σε διασύνδεση τώρα με το προηγούμενο, έτσι να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα, με αυτά που βγήκαν προηγουμένως. Ξέρουμε το πιο αποτελεσματική ενδοκιστική μέθοδος πρόληψης τέλος πάντων είναι το χορήγηση BCG σε υψηλούς, σε high grade και in situ καρκίνους. Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του BCG? Τρεις μηχανισμούς δράσης εδώ. Αλληλεπιδρά, λέει, με φιμπρονεκτίνες του κυστικού τυχώματος, οδηγώντας την παραγωγή αυτών των τάφλεφο κυττάρων αλλά και φυσικών φωνικών κυττάρων. Αλληλεπιδρά με τις α5β1 ιντεγκρίνες του κυστικού τυχώματος, οδηγώντας αναστολή του κυταρικού κύκλου, αλλά κάνει και ενδοκυτάρια ενσωμάτωση που οδηγεί σε παραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου και αυτό οδηγεί σε βλάβη του DNA και κυταρικό θάνατο. Τριπλός μηχανισμός δράσης του BCG. Πώς μπορεί να συσχετιστεί αυτό με το μικροβίωμα? Αυτός ο λακτοβάκυλος, ο Ίνερς, συνδέεται με τις φιμπρονεκτίνες, λέει, σε ψηλότερη συγγένεια από άλλους λακτοβάκυλους που υπάρχουν στον κόλπο ή σε προβιωτικά. Επίσης, παρασιτικά ή προβιωτικά βακτηριακά στελέχη μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή του βλενογόνου και άρα με αυτόν τους μηχανισμούς μπορούν να ενισχύσουν να μειώσουν τη δράση του BCG. Επίσης, το ενδογενές μικροβίωμα μπορεί να ανταγωνιστεί, λέει, το BCG για τη σύνδεση με τις φιμπρονεκτίνες, το οποίο επηρεάζει το μηχανισμό δράση τους. Άρα, λοιπόν, μπορούμε ίσως επιδρώντας σε αυτό το μικροβίωμα να επηρεάσουμε βοηθώντας περισσότερο τη δράση του BCG ή και κάτι καλύτερο ακόμα. Σε μοντέλα καρκίνου κύστης ζώων, υπερός ή ενδοκυστική χορήγηση του Lactobacillus casei μειώνει την ανάπτυξη των καρκίνων. Υπάρχουν κυταροτοξικές ιδιότητες σαφείς, λέει, του Lactobacillus rhamnosus GG σε καρκίνο κύστης in vitro και ήδη υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους, διπλές τυφλές, όπου η υπερός χορήγηση του Lactobacillus casei σιρώτα μειώνει την υποτροπή επιφανειακών καρκίνων κύστης. Έχουμε λοιπόν ακόμη ένα όπλο, θα δείξει. Μικροβίωμα και ουρολιθίαση. Λοιπόν, αυτός είναι ο βάκυλος, το μικρόβετρος πάνω, Xalobacter formigenes, το οποίο υπάρχει στο εντερικό μικροβίωμα και το οποίο σχετίζεται με τη δημιουργία νεφρικών λίθων οξαλικού ασβεστίου ανάστροφα. Όσο περισσότερο έχουμε, τόσο το καλύτερο δηλαδή, για να προστατευτούμε. Το Xalobacter formigenes είναι απαραίτητο για την αποδόμηση των διαιτητικών οξαλικών στο έντερο. Απικισμός με το βακτήριο σε μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους μειώνει κατά 70% τον κίνδυνο υποτροπής λίθων από οξαλικό ασβέστιο.
Και οι υγιείς εθελοντές φαίνεται ότι φέρουν διπλάσιο φορτίο του βακτηρίου σε σχέση με ασθενείς που είχαν νεφρολιθίαση. Ωστόσο, οι μελέτες σε άνθρωπο φαίνεται ότι έδωσαν μέχρι τώρα διφορούμενα αποτελέσματα. Η χορήγηση επί κάποιες εβδομάδες του ζωντανού Oxalobacter formigenis, θυμάστε τα ζωντανά γιαούρτια που ήταν κάποτε πάρα πολύ δημοφιλή στην τηλεόραση, οδήγησε σε προσωρινή μείωση έκρηση οξαλικών στα ούρα των ασθενών μέχρι 20-50%, αλλά όταν σταμάτησαν να το λαμβάνουν, πολύ γρήγορα αναστράφηκε αυτή η μείωση της έκρησης και φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει πιθανώς προς το παρόν αδυναμία επικισμού, νομίζω επικισμός είναι ο σωστός όρος εδώ, του εντέρου. Και εδώ στην ερώτηση που έκανε ο καθηγητής κ. Χατζηχρήστου, έχουμε λοιπόν επιστημονικά σωστό υπόβαθρο για τη χρήση προβιωτικών και τη μείωση της οξαλουρίας, αλλά υπάρχουν πρακτικά προς το παρόν προβλήματα στον καθορισμό του κατάλληλου πληθυσμού ασθενών και της κατάλληλης περιεκτικότητας της δίαιτας αυτών σε οξαλικά, καθώς και νομικά θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχετικά με τη χορήγηση μη τροφικών βακτηριδίων στον άνθρωπο. Για τώρα καταλήγω στα συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να υπάρχουν ερωτήσεις τώρα ή αφού τελειώσουμε τα συμπεράσματα. Έτσι, πολύ γρήγορη σύνοψη. Τώρα εδώ θα παίξω με τον όρο τα ούρα δεν είναι στήρα. Λοιπόν, η χρήση λοιπόν νέων τεχνικών πέρα από την εφαρμογή της κλασικής καλλιέργειας ούρων επιτρέπει την ανείχνευση εκτεταμένης βακτηριακής χλωρίδας, ας το πούμε, μικροβιώματος στην ανθρώπινη ουροδόχο κύστη και ουρήθρα. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για ρόλο του μικροβιώματος τόσο στην ομοιόσταση όσο και σε παθολογίες του ουροποιητικού. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για το ρόλο του μικροβιώματος των ούρων και του εντέρου φυσικά στην ανάπτυξη και θεραπεία των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού, της υπερδραστήριας κύστης, της ακράτειας ούρων, για να ευλογήσω τα γένια μου, της ουρολιθίασης και του κυστικού καρκίνου. Και κάποια ενάψματα για νέα έρευνα, λίγα τουλάχιστον. Χρειάζεται μήπως αναθεώρηση, ορισμός και τεχνικές διάγνωση των κλινικά σημαντικών ουρολοιμόξεων και βακτηριουρίας. Χρειαζόμαστε στρατηγικές για προώθηση ή μείωση του ενδογενού κυστικού μικροβιώματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με BCG. Είναι οι λακτοβάκελοι ισχυρότεροι από τον BCG στην αντιμετώπιση του κυστικού καρκίνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματική τουλάχιστον αρχικά θεραπεία. Και υπάρχει δυσλειτουργία του εντερικού μικροβιώματος σε ασθενείς με επιφενειακό καρκίνο κύστης και μπορεί η χρήση προβιωτικών να βελτιώσει κάποιες από τις συνοδές μεταβολές στο εντερικό μικροβίωμα για να έχουμε πρόληψη της υποτροπής των καρκίνων της κύστης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και όχι, δεν είναι ζάχαρη αυτά. Ερωτήσεις, σχόλια. Είναι συναρπαστική η ομιλία σας, κύριε Αποστολίδη. Συναρπαστική έρευνα πάνω στο μικροβίωμα. Ακριβώς, το review που κάνετε. Και υπάρχουν δύο δημοσιεύσεις τελευταία από το Εργαστήριο Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μία που λέει ότι τυχαία, απλώς κάναμε με PCR τεχνικές ανείχνευση, ότι ασθενείς με τέρατοκαρκινώματα έχουν μία μεγαλύτερη συχνότητα από άλλες μορφές καρκίνων και από τον υγιή πληθυσμό ορισμένων ρετροειών. Ένα. Αυτό ακολουθεί από δεύτερο paper στο Biology of Reproduction ότι το σπερματοζωάριο μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένα ορισμένους ρετροειούς στο ωάριο. Και τρίτο paper ότι το ανθρώπινο σπερματοζωάριο όταν το βάλει σε ωάριο ποντικού, το έμβριο του ποντικού στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλαδή μετά τη γονιμοποίηση στα 108 κύτταρα, έχει τους ρετροειούς τους οποίους μετέφερε. Δηλαδή ο καθηγητής κ. Χατζηχρήστου δικαιώνεται πανηγυρικά στο ότι εγώ απλώς έκανα τη μετέφερα από το ροποιητικό στο αγαπημένο μας γεννητικό, γιατί εμείς στα Γιάννενα αγαπάμε πιο πολύ το γεννητικό, ότι αυτό μπορεί να δώσει αιτιολογία να ανοίξει μια νέα σελίδα. Κάποιος να κάνει κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι ήδη ήταν αυτή η προσπάθεια γενετικής, ναι, κατά κάποιο τρόπο τροποποίησης του μικροβιώματος, έτσι ώστε να υπάρχει πρόληψη σε κάποιες από τις παθήσεις, και εγώ στην νεφρολιθίαση, στον καρκίνο της κύστης, σε ουρολοιμόξη κτλ. Ήδη νομίζω ότι παίζει σαν τέτοιο. Οπότε αν αυτό μπορεί να γίνει μέσω σπερματοζωαρίων, ακόμα καλύτερα. Ο καθηγητής της Λάρισσας. Μία μελέτη με την επιδημιολογία. Καταρχάς, όλα τα γιαούρτια, για να μιλήσουμε λίγο για τους λακτοβάκυλους και τι σχέση μπορούμε να εισαγάγοντάς τα στη διατροφή μας. Από τη στιγμή που παστεριωθεί το γάλα, χάνονται όλοι οι λακτοβάκυλοι.
παίρνοντας το κεφίρ είναι ουσιαστικά ένα παράγωγο του γάλακτος, και μελετώντας όλα όσα κυκλοφορούν στο εμπόριο, βρήκαμε μόνο μία εταιρεία από τη Βόρεια Ελλάδα η οποία έχει λακτοβάκυλους. Άρα ουσιαστικά εκεί πρέπει ποια να εταιρεία? Κουκάκι λέγεται, δεν ξέρω να το τέτοιο, είναι πάνω από την... Μόνο αυτή είχε την περιεκτικότητα εκείνη που έπρεπε. Ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος εδώ, που είναι γνωστός για τις γνώσεις του στη μοριακή βιολογία, δημοσιεύει κάποιο σχόλιο εδώ, κύριε καθηγητά? Δεν του αρέσει το ρίχνο. Όχι, όχι, μια χαρά είναι, αλλά απλά και μόνο εκείνο που... Εκείνο που εγώ περίμενα να ακούσω, γιατί το είδα στο πρόγραμμα και επειδή δεν ξέρω το τι είναι τα προβιωτικά και τα ευβιωτικά, έτσι λέει εδώ πέρα, έχουν θέσει τα προβιωτικά, προβιωτικά και τα ευβιωτικά. Ναι, αυτό δεν το διάβασε το πρόγραμμα, δεν είμαι καλός. Μάλιστα. Αφού δεν ήξερα σε ποιο ξενοδοχείο θα μένω, να φανταστείτε. Σε τέτοιο βαθμό θα τα μάθω. Παναγία βοήθεια. Είναι τα prebiotics, probiotics, τα χωρίζουν σε κατηγορίες αυτά, ανάλογα με το στάδιο που θέλουν για να εξελιχθούν. Θα έχω σκοπό για όλα αυτά, αλλά να οριμάσω λίγο στις συνθήκες, καμία διετία, να φέρουμε έναν ειδικό σε αυτά να μας μιλήσει. Αλλά νόμιζα ότι ας αρχίσουμε να ψηλιαζόμαστε τώρα και σε καμία διετία, τριετία. Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση το πώς αντιδρούν οι φοιτητές όταν τους, στο μάθημα των λοιμόξεων τους βάζω την ιστορία με τα προβιωτικά και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ένα κομμάτι του marketing, γιατί η εισβολή του marketing στην επιστήμη είναι σε μόνιμη βάση, έτσι. Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτό, αν πάτε στο σούπερ μάρκετ, το τι γίνεται με τις τιμές όλων των προβιώτων που ισχυρίζονται ότι έχουν προβιωτικά σε σχέση με αυτά τα οποία δεν έχουν υποτίθεται προβιωτικά. Είναι μεγάλη εισβολή. Ναι, αλλά το γιαουρτάκι με την πετσούλα που λέω εγώ να στις ασθενείς μου να παίρνω. Και εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι φθηνό. Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά γι' αυτό επισημαίνω το ρόλο του marketing σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό που είπε ο κ. Τζόρτζης, ότι η παστερίωση οδηγεί στο να είναι στήρα. Δεν ξέρω αν είναι στήρα μικροβιώματος. Κανείς δεν ξέρω τη γνώση αυτή, αν η παστερίωση ως διαδικασία καταφέρνει και σκοτώνει το μικροβίωμα. Όχι, για μα δεν είναι μόνο γαλακτοβάκυλοι το μικροβίωμα, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, ναι. Απλά είναι πολύ ψηλή η περιεκτικότητα του μικροβιώματος γαλακτοβάκυλους. Δηλαδή νομίζω ότι είναι γύρω στο 40-45%. 45% είναι λακτοβάκυλοι σαν πρώτο μικρόβιο. Ο κύριος Μητσογιάννης. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Η πρώτη είναι πώς η ιβουπροφένη μπορεί να δράσει εναντίον της οξείας μικροβιακής της κυστίδας, αν το κατάλαβα καλά δηλαδή. Γιατί τον κύριο ρόλο μάλλον τον παίζει φλεγμονή. Χωρίς να έχει, ας πούμε, κάποια βακτηριοκτόνο δράση, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Και το άλλο είναι το εξής, ότι θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει να συνδέσουμε, ξέρω εγώ, αν υποθέσουμε ότι το μικροβίωμα αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της περιλουρικής κύστης, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε κάποια αντιβιωτικά, εμπάσχεσαι, να δίνουμε για μακρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω, ίσως η σκέψη να είναι αιρετική και η δική μου, ώστε να τροποποιήσουμε προς το καλύτερο αυτό το υποτιθέμενο μικροβίωμα, τον υποτιθέμενο αιτιολογικό παράγοντα. Νομίζω ότι τα αντιβιωτικά ίσα-ίσα κάνουν κακό, δηλαδή διαταράσσουν το μικροβίωμα. Ναι, το είπες αυτό. Να αποκαταστήσει την ομοιόσταση εντός του μικροβιώματος. Αυτό που είναι το εντός εισαγωγικών το φυσιολογικό της υγείας το μικροβίωμα. Δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσω τέλος πάντων. Ο στόχος θα ήταν να αποκαταστήσει το μικροβίωμα το οποίο έχει διαταραχτεί. Τώρα, γιατί διαταράχθηκε, ας πούμε, γιατί κυριάρχησε, ξέρω, κάποιο ουροπαθογόνο ή γιατί, ξέρω, άλλαξαν τα στελέχη και κυριαρχεί, ξέρω, η γκαρντινερέλα έναντι του λακτοβάκυλου κτλ. Αυτό δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι θέματα ανοσοποιητικού, είναι κάτι άλλο? Κύριε συνάδελφε. Στην ουσία είναι συνέχιση αυτής της ερώτησης. Δηλαδή, μια πιθανή μελλοντική πρακτική είναι το να φύγουμε σιγά σιγά από τα αντιβιωτικά και να ψάχνουμε το τι θα χορηγήσουμε ως μικρόβιο, ας πούμε. Να χορηγήσουμε κάποια. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες που δείχνουν την αυξανόμενη ανοσία των γνωστών παθογόνων, ας πούμε, στα αντιβιωτικά, ότι σιγά σιγά θα ψάξουμε και για άλλα όπλα. Και αν αυτό είναι ένα από τα όπλα, ναι, γιατί όχι. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι μεταβολές είναι λόγω κάποιου ξενιστή ή κατά πόσο πλέον, δηλαδή, εάν πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι
Πας και καταστρέφεις το ουροθύλιο για να αναπαραχθεί καινούριο, έτσι. Αν το καινούριο θα έχει την ίδια ταυτότητα πλέον. Και εκεί στη αυτή θα έχει την ίδια ταυτότητα ή επειδή είναι γενετικά προδικασμένη να έχει το παλιό και άρα να, αυτή η παθολογία να αναστρέφεται. Αυτό θα έχει πάρα πολύ σημαντικό για να το ξέρουμε. Κύριε καθηγητά, επειδή κλέβουμε χρόνια εμείς ιδέες από εσάς, βοηθήστε με λιγάκι για να σας κλέψουμε κι άλλοι. Είναι γενετικά καθορισμένο το ουροθύλι. Τι εννοείτε λίγο, βοηθήστε μας. Εννοώ ότι αυτή έχει μια, η παραγωγή γίνεται με βάση κάποια γενετική πληροφορία και είναι φυσιολογική. Κάποια στιγμή στη ζωή της αρχίζει να έχει ουρολοιμώξεις, επιτακτική ούρηση κτλ. Άρα είναι μια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή είναι γιατί ακριβώς μολύνθηκε. Να πάρω τις υποτροπιές ουρολοιμώξεις που είναι κάθε φορά που κάνω σεξ, λέει, την παθαίνω. Αυτό γίνεται. Είναι σεξ ταυτότητας, έτσι. Κάποιες γυναίκες, οι οποίες είναι και νέες γυναίκες, οι οποίες σταματούν να κάνουν σεξ για αυτόν τον λόγο. Αυτές, εάν είναι ήδη, δηλαδή έχει αλλάξει η γενετική πληροφορία ή όχι, είναι λόγω του ότι έρχονται σε επαφή και εκεί πέρα στραβώνει η ιστορία. Γιατί άμα στραβώνει εκείνη τη στιγμή η ιστορία, όπως μου φαίνεται εμένα, γιατί συνδέεται με το σεξ και κάνουν, έτσι, τότε θα μπορούσε, άμα διορθωθεί, να μείνει διορθωμένο. Γιατί δεν έχουμε επηρεάσμα της γενετικής πληροφορίας. Το ίδιο πράγμα με τη σχέση του αριθμού των σεξουαλικών συντρόφων στην ιστορία με τον καρκίνο του προστάτη. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι μια πολύ σημαντική... Καλώς που σας βλέπω. Παρακαλώ. Για την αποκατάσταση του μικροβιώματος στο ροπιογενητικό, μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει μέσω της αποκατάστασης του μικροβιώματος στο γαστεντερικό. Γιατί παλαιότερα, τώρα μιλάμε για γιαουρτάκια κλπ. Έτσι το συζητούσαμε πάρα πολύ για τις κολπίκηδες οι γυναικολόγοι. Κάποια στιγμή σταμάτησαν να τα συστήνουν, πιστεύοντας στον κόλπο δεν θα μπορούσαν ποτέ να δράσουν αυτά. Και πήγαν κλασικά με τοπική αγωγή, με κολπικά υπόθετα κλπ. Εμείς στο ροπιογεννητικό πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αποκατάσταση του μικροβιώματος? Υπάρχει κάτι που έχει αναφερθεί? Ναι, ένα είναι με τον τεχνητό επικισμό, ας πούμε, μέσω προβιωτικών, ας πούμε. Πώς θα λάβουμε μέσω στο ροπιογεννητικό, αυτό περός, λέω. Περός, υπάρχουν μελέτες περός και μελέτες ενδοκιστικής χορήγησης. Για ενδοκιστική χορήγηση το καταλαβαίνω, αλλά περός πώς θα μπορούσαμε να επικύσουμε το ροπιογεννητικό? Μέσω του, λογικά παίζει ρόλο. Μέσω του γαστεντερικού. Μέσω του γαστεντερικού, αλλά και το τι αποβάλλεται στα ούρα από αυτά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να αποβληθούν στα ούρα επίσης. Πάντως να μείνει και κάτι από την ομιλία πρακτικό. Άρα θα συμφωνείτε ότι αυτό που εγώ από συνήθεια λέω, μου λένε ναι, να πάρω ένα μπουκάλι, να πίνω 10 μπουκάλια κτλ. Όχι, λέω. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πίνετε νερό σαν το ουζάκι. Δηλαδή να μην πίνετε 2 ποτήρια σπίτι, 3, γιατί μου είπε ο γιατρός να πάω νερό και μετά να έχετε ένα σύστημα το οποίο να στεγνώνει. Και νομίζω ότι κολλάει με αυτό που είπες, Απόστολε, ότι θα πρέπει να έχουμε μία ροή, μία σταθερότητα, λίγο αυξημένη, αλλά σταθερότητα. Οπότε αυτό είναι καλό να το έχουμε σαν οδηγία, το οποίο βέβαια οι νέοι και οι νέες το κάνουν. Έχουν το μπουκαλάκι μέσα στη τσάντα και κάθε τόσο πίνουν λίγο και αυτό είναι μια καλή συνήθεια. Ναι, έχω μια ερώτηση, απλώς την άφηνα για το τέλος, παρανοϊκή. Είχα διαβάσει κάποτε σε αυτά τα άρθρα που διάβαζα πέρυσι το καλοκαίρι για να βγάλω το πρόγραμμα, ότι το μικροβίωμα μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από την συνύπαρξη δύο ανθρώπων, να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Ναι. Δηλαδή στο ίδιο σπίτι, άμα ζεις με έναν άνθρωπο, επηρεάζει το μικροβίωμα σου από το μικροβίωμα του. Χωρίς να υπάρχει σωματική επαφή. Ναι. Λογικά, δεν το ξέρω. Χωρίς να υπάρχει καν σωματική επαφή. Δηλαδή αυτό... Ναι, απλώς ανέφερε, ήταν ένα στο editorial ίσως Science στο Nature, που έλεγε πώς μπορούσε, βέβαια μιλούσε για το μεγάλο κύκλο, το παιχνίδι, σχέσεις μεταξύ γαστεντερικού και εγκεφάλου, γιατί εκεί είναι τώρα το hot. Ναι. Το hot εκεί είναι. Nature, Science, άμα πείτε, εκεί παίζεται μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοιο. Δηλαδή, αν το πάμε πολύ απλά, μέσω του γαστεντερικού, από τη στιγμή που έχουμε κοινή
κεντρική νεύρωση ουροδόχου και ισχυροποιητικού από τα ιερά νεύρα και του εντέρου, ας πούμε. Είναι πολύ, φαντάζομαι, με τον ίδιο τρόπο να φτάσει στον εγκέφαλο, είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει από το, οποιαδήποτε μεταβολή του νευράξωνα, ας πούμε, από το έντερο, να μεταδοθεί στην ουροδόχο κίστη. Άλλωστε, η έννοια της διασταυρούμενης ευαισθησίας μεταξύ εντέρου και κίστης στο κατώτερο ουροποιητικό αυτή τη στιγμή παίζει πολύ. Δηλαδή, οι παθήσεις, ας πούμε, ό,τι χαρακτηρίζεται από τη σκυλιότητα, χαρακτηρίζεται και πιθανώς από underactive bladder. Και αντίστοιχα, το ευερέθιστο έντερο συνοδεύεται από είτε διάμεση καταστάσεις, τέλος πάντων, αυξημένης ευαισθησίας του κατώτερου ουροποιητικού ή και από υπερδραστήρια κίστη. Αυτά είναι, παίζουν πολύ έννοιες. Άρα, μου αρέσει ότι βλέπουμε πάλι το σύνολο του οργανισμού και όχι την απομόνωση, έτσι, ένα μήνυμα.